Συγκρατημένα αισιόδοξο ότι από αύριο κιόλα θα αντιμετωπιστούν ριζικά, αν δεν επιληθούν οριστικά τα προβλήματα στην υδροδότηση συνοικιών τη πόλης, κυρίω στα ψηλότερα σημεία, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΗ. Το τελευταίο πενθήμερο ήταν εφιαλτικό για χιλιάδες καταναλωτές των Ιωαννίνων που μένουν σε περιοχές όπω η Δροσιά, η Πεντέλη, η Νέα Ζωή, τα Καρδαμίτσια, αφού από τις απογευματινέ ώρε και έπειτα δεν έφτανε νερό στις βρύσες των σπιτιών τους. Με ανακοίνωσή τη, η DEI έκανε λόγο για προβλήματα που σχετίζονται με την υπερκατανάλωση των τελευταίων ημερών και όχι με την επάρκεια του νερού. Όπω εξήγησε άλλωστε ο αντιπρόεδρο του ΔΣ, Μάικη Χρυσοστόμου, οι ποσότητε που διατίθενται από τι γεωτρήσει για τι δεξαμενέ και του καταναλωτέ είναι ίδιε με αυτέ του περσινού καλοκαιριού. Λόγω τη υπερκατανάλωση όμω που παρατηρείται, οι δεξαμενέ δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τα φαινόμενα των διακοπών στην υδροδότηση. Η μεγαλύτερη παρέμβαση των τελευταίων ημερών και αυτή που αναμένεται να δώσει οριστική λύση αναφέρεται σε μια παλιά γεώτρηση στην τοπική κοινότητα τη Αγία Μαρίνα, στην οποία είχε γίνει ένα καινούριο έργο που δεν είχε όμω ολοκληρωθεί. Με αποτέλεσμα η γεώτρηση να μην έχει λειτουργήσει. Οι γεωτρήσει μα στέλνουν τι ποσότητε αυτέ που στέλναμε και πέρυσι. Ε, ενώ κάνουμε όλε τι προσπάθειε αυτέ που κάνουμε, η υπερκατανάλωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ε, οι δεν προλαβαίνουν οι εξαμενέ μα να γεμίσουν και έτσι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα τις τελευταίες τέσσερις μέρες. Λοιπόν, είμαστε από την Παρασκευή Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή σήμερα στις γεωτρήσεις Αγίας Μαρίνας τις βάλαμε μπροστά ένα έργο παλιότερο έργο το οποίο ήταν σταματημένο εδώ και χρόνια το βάλαμε μπροστά δώσαμε, τη δεξα... δώσαμε καινούριες γεωτρήσεις να, δώσουμε, να βοηθήσουμε το δίκτυο σήμερα το πρωί γύρω τις 11 με 12 η ώρα, ώρα πήραμε δείγματα από το νερό και χθε και προχθές. Περιμένουμε να μας δώσει και okay, η υπηρεσία της ΔΕΙΑΙ η οποία είναι αρμόδια για αν το νερό είναι πόσιμο και κατάλληλο. Από άλλε μετρήσει που είχαμε πριν κατά δύο εβδομάδε ήταν εντάξει το νερό. Απλά να το δώσουμε, να το διαπιστώσουμε μια ακόμα φορά. Και θεωρώ από σήμερα το βράδυ η πόλη δεν θα έχει πρόβλημα από το νερό. Και ο Δήμο, και έχω στείλει χαρτί στην υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, θα πρέπει να κλείσει τα νερά του και να ποτίζει μόνο τις βραδινές ώρες, μετά τις 12. Το έχω στείλει την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το χαρτί, να ποτίζει ο Δήμος. Σήμερα έχω βρεθεί και έχω μιλήσει στο τηλέφωνο με, όλη τη, με την περιοχή της Παμβότιδας, ε, τα γήπεδα ποδοσφαίρου που γίνανε. Γιατί όταν υπολογίστηκε η ίδρυυση στι περιοχέ, δεν υπήρχαν και τα γήπεδα. Τα γήπεδα καταναλώνουν περίπου 100 κυβικά σχεδόν το ένα την ημέρα. Τα γήπεδα που ποδοσφαίρου από σήμερα τι 5 ώρα το απόγευμα στην περιοχή τη Παμβότητα μέχρι το Σαββάτο τι 12 ώρα το βράδυ έχουμε συμφωνηθεί και με του προέδρου των τοπικών κοινοτήτων και με του προέδρου των σωματείων να σταματήσουν για μία μέρα να ποτίζουν τα γήπεδα για να δούμε και να δούμε να εξωσορροπήσουν οι δεξαμενέ.